Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε με Skype με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ. Κύριε Ελισάφ, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους συμπολίτες μας, σε όλους τους συμπατριώτες μας, σε όλους τους συνανθρώπους μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρότασης. Βέβαια θα ξεκινήσουμε με το άσυλο Νεομάρτης Γεώργιος, όπου λίγο μετά τις 8.30 είμαστε ζωντανά εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του ITV. Αυτό που γνωρίζουμε είναι 6 κρούσματα έχουν εντοπιστεί εκεί από τους μοριακούς ελέγχους και εκκρεμούν δεκάδες μοριακοί έλεγχοι. Γύρω στις 10.30, ίσως λίγο αργότερα, θα έχουμε αποτελέσματα και για αυτούς και πλήρη εικόνα. Έχετε την ίδια πληροφόρηση? Και εγώ έχω ακριβώς την ίδια πληροφόρηση. Ξέρω ότι γίνεται εκτεταμένος έλεγχος σε όλους, το προσωπικό και στους τροφίμους του ασύλου Ανιάτων. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε στο τελευταίο, ενώ πηγαίναμε τόσο καλά. Κρατήστε ότι αλλάξαμε 2 χρώματα στο χάρτη των κρούσματων. Είχαμε 1-2 κρούσματα την ημέρα, που σημαίνει ότι πρακτικά είχαμε ελαχιστοποιήσει την διασπορά του ιού. Βλέπετε ότι εκεί που υπάρχουν ευάλωτες ομάδες, όπως είναι το άσυλο Ανιάτων, όπως ήταν πριν 2 μήνες στα γεροκομεία μας, εκεί μπορεί να εμφανιστεί ένα περιστατικό που να ανατρέψει όλη αυτή την ισορροπία. Παρόλες τις τιτάνιες προσπάθειες, και πρέπει να το πω αυτό, όλους αυτούς τους μήνες καταβάλει το προσωπικό του ασύλου Ανιάτων και η διοίκησή του. Έτσι και είναι, και η Μαρία Τσολάκη εκεί και οι εργαζόμενοι. Και η Μαρία Τσολάκη, κάνουν σοβαρές προσπάθειες εκεί. Απονιώδη όλους τους μήνες αυτούς, αλλά βλέπετε, άμα ο ιός τρυπώσει σε μια ευάλωτη ομάδα, θα έχουμε προβλήματα. Έτσι γίνεται με τις δομές. Πράγματι, έτσι γίνεται με τις δομές. Γνωρίζουμε πώς μπορεί να εισήχθει ο ιός στο Νεομάρτης, Γεώργιος? Το πιο πιθανό είναι κάποιο από τα άτομα του προσωπικού εκεί πέρα. Ασυμπτωματικός πιθανά. Ασυμπτωματικός φορέας, μετέδωσε σε έναν, ο ένας στο δεύτερο. Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ. Ένα κενό να βρεθεί και εύκολα διασπείρεται, έχει μεγάλη διασπορά αυτός ο ιός. Και αυτό το βλέπουμε, ενδεχόμενα θα έχουμε και περισσότερα κρούσματα. Πιθανά θα έχουμε περισσότερα, αυτό θα σας ρωτούσα. Τι λέει η δική σας πληροφόρηση? Πληροφόρηση δεν έχω... Η εκτίμηση, είστε και κορυφαίος γιατρός. Η εκτίμηση είναι ότι ενδεχόμενα θα έχουμε στις πρώτες 2-3 μέρες περισσότερα κρούσματα, μέχρι να γίνει ο εντελεχής έλεγχος του προσωπικού, η απομόνωση, η απομάκρυνση των ασθενών κτλ. Θα έχουμε κάποια κρούσματα. Πιστεύω ότι ότι το έχουμε ανοιχνεύσει έγκαιρα και ότι θα γίνουν εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο αριθμός. 6 είναι, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή τα κρούσματα. Πραγματικά η εκτίμηση είναι αυτή που λέτε, ότι θα υπάρξουν περισσότερα κρούσματα. Ανακοινώσεις, αποτελέσματα θα έχουμε σε ελάχιστες ώρες. Γύρω στις 10.30-11 θα έχουμε αποτελέσματα από τα μοριακά τεστ. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον εμβολιασμό τώρα. Υπήρξε ο εμβολιασμός, ξεκίνησε ο εμβολιασμός υγειονομικών και κάποιων πολιτικών. Πήγαν και κάποιοι άλλοι παρατρεχάμενοι εκεί, όπως συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα. Εκεί που συζητούσαμε για το αν κάποιοι δεν θα θελήσουν να εμβολιαστούν, είδαμε ότι εδώ υπάρχει ενδιαφέρον για εμβολιασμό. Κρατάμε αυτό το θετικό και σας ρωτώ, εσείς θα εμβολιαστείτε? Έχετε συγκεκριμένη ημερομηνία ή πάγωσαν όλα αυτά τώρα? Δεν έχω συγκεκριμένη ημερομηνία. Έχω εκφράσει τη διαθεσιμότητά μου και στον διοικητή του νοσοκομείου και στον κύριο υπουργό που μας επισκέφθηκε πριν 2 μέρες, και θα αναμένω την ημερομηνία την οποία θα μας καλέσουν να πάμε να εμβολιαστούμε. Το είπα ότι θα το κάνω και δημόσια, όχι για προβολή, αλλά με τη δική μου ιδιότητα ως δημάρχου, αλλά και ως υγειονομικούς, γιατρούς, καθηγητή της ιατρικής, πιστεύω ότι είναι ο εμβολιασμός η μόνη μας ελπίδα, η μόνη δυνατότητα διεξόδου από αυτό το αδιέξοδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε
όλοι μας και να μην κρατήσουμε επιφυλάξεις, αμφισβητήσεις ή να κλείσουμε τα αυτιά στις σιρήνες του ανορθολογισμού που καμιά φορά σε τέτοιες κρίσιμες ώρες σαγηνεύουν ορισμένους συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, συνανθρώπους μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Αν θέλουμε να μπούμε σε μια στοιχειώδη ομαλότητα τους επόμενους μήνες, είναι να δημιουργήσουμε τείχος ανοσίας, και το μοναδικός τρόπος δημιουργίας τείχους ανοσίας είναι ο καθολικός εμβολιασμός. Αν αυτό δεν γίνει κτήμα των κοινωνιών μας, όλες οι προσπάθειές μας θα είναι χαμένες και θα αναματριόμαστε με τα κρούσματα στο γεροκομείο. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Και χρειάζεται στοιχειώδης σοβαρότητα, να πω εγώ. Επιτέλους, εντάξει, συζητήσαμε τα πάντα, αμφισβητήσαμε τα πάντα. Χρειάζεται και στοιχειώδης σοβαρότητα. Θα εμβολιαστείτε, φαντάζομαι θα υπάρχουν κάμερες εκεί ή κάποιες φωτογραφίες. Ελπίζω κάποιοι να μην πούν ότι θα εμβολιαστείτε με φυσιολογικό ρο, με νερό κι εσείς, έτσι. Εντάξει, είμαι πρώτα απ' όλα μη γιατρός. Επομένως, εδώ είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διαπραγματευτεί αυτή η ιδιότητά μάλιστα, μου. Μάλιστα. Το που λέω, το λέω με τα λόγου γνώσεως και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά και τα επιστημονικά δεδομένα, μελετώντας πάρα πολύ σχολαστικά τα αποτελέσματα των μελετών τα οποία έχουν δημοσιευθεί και τα οποία έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστήμονες, δηλαδή δεν υφίσταται καμία αμφιβολία. Και μάλιστα τα αποτελέσματα για τα δύο εμβόλια που έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα, η αποτελεσματικότητα είναι της τάξης του 93-95%. Στην πράξη δεν θα είναι τόσο, λένε οι ειδικοί, αλλά οκ, okay, είναι πολύ ψηλή. Εγώ σας λέω όμως ότι το ποσοστό των κλινικών μελετών είναι εντυπωσιακό. Μάλιστα. Και με απόλυτη ασφάλεια, με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Κάντε μου έναν μικρό απολογισμό για το 2020. Δήμαρχε, πολύ μικρό όμως, σε χρόνους τηλεόρασης, 2-3 προτάσεις. Αν κάνετε ένα απολογισμό για το 20, είναι μια δύσκολη χρονιά, χρονιά κορονοϊού στο Δήμο Ιωαννιτών. Εντάξει, νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και ρολάρουν. Αντιμετωπίσαμε, ομολογώ, πολλές δυσκολίες. Τα προβλήματα επιτάθηκαν και με τον κορονοϊό. Δουλεύεις με το λιγότερο από το μισό προσωπικό σε έναν κρατικό μηχανισμό που επίσης έχει παραλύσει, γιατί το κύριο μέλημα και του κρατικού μηχανισμού ήταν η αντιμετώπιση της πανδημίας. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι καταφέραμε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν, έτσι ώστε να δρομολογήσουμε έργα. Επιταχύναμε διαδικασίες που είχαν τελματώσει και έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Και επειδή θα μου πείτε για... Πείτε μου 2-3 έργα που θα γίνουν το 2021. Ναι, θα σας πω αμέσως το γιορτινά, πολιτιστικό. Έτσι, να τα πούμε γιορτινά, να μην κάνουμε πολλή ανάλυση σήμερα. Πολύ επιγραμματικά, το πολιτιστικό πάρκο, γιατί η Γλυκίδων βρίσκεται στον αέρα, η πλατεία Γλυκίδων, που είναι το πρώτο από τα 4 έργα του πολιτιστικού πάρκου μέσα στο κάστρο. Ακολουθεί άμεσα και τα Οθωμανικά Λουτρά, ενώ ολοκληρώνεται η διαδικασία για το τζαμί και το μεντρεσέ, που είναι ίσως και το πιο δύσκολο από τα πολύ μεγάλα έργα που δρομολογούνται εντός του κάστρου. Το άσυλο Ανιάτο θα βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Υποβάλλουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση τη μελέτη για το γιαννιώτικο σάκι. Σας λέω λοιπόν πράγματα τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, μια σειρά έργων που είχαν δρομολογηθεί στο παρελθόν αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί, open mall σε Αράβα και τα λοιπά. Επέγραψα προχθές τη σύμβαση με τον ανάδοχο για τη Αράβα, θα μπουν και αυτά σε λειτουργία. Υποβάλλουμε μια σειρά προτάσεων στο Αντώνη Τρίτσης, ήδη για την αγροτική οδοπία τουλάχιστον 3 εκατομμύρια πρόταση έχουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχουν και να δρομολογήσουμε έργα τα οποία θα τρέξουν την επόμενη περίοδο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά, κύριε Λισάβ, κύριε Δήμαρχε, όλα αυτά για το 2021. Εύχομαι να είναι καταρχάς μια χρονιά με υγεία και για εσάς και για τους δικούς σας ανθρώπους, όπως και για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι το ίδιο και για όλους τους συμπολίτες μας. Ωραία. Ποια ήταν η καλύτερη πρωτοχρονιά της ζωής σας μέχρι τώρα, κύριε Δημάρχε, έχετε πρόχειρο να μου πείτε? Ναι, θα σας πω ότι σε τέτοιες πρωτοχρονιές που, όπως καταλαβαίνετε, μοναχικές, θα την περάσω με τη γυναίκα μου στο σπίτι. Θα είστε δύο άτομα, κάτω από 9, εντάξει, μια χαρά.
εντός του πλαισίου της νομιμότητας. Λοιπόν, θυμάμαι με πολύ νοσταλγία των εφηβικών μου χρόνων της πρωτοχρονιάς, με εκείνα τα ατέλειωτα ξενύχτια με τους φίλους, με χορό τραγούδι. Θυμάμαι μια επίσης πρωτοχρονιά με καλούς φίλους και που δεν είναι τώρα στη ζωή και αναπολώ εκείνες τις μέρες. Καλό είναι να θυμόμαστε τέτοιες μέρες τους ανθρώπους του παρελθόντος. Αγαπημένους ανθρώπους που χάσαμε στην πορεία αυτή, και επίσης θυμάμαι και μια πρωτοχρονιά μόνο στο στρατό. Ξέρετε, στο στρατό οι γιορτές δεν είναι πριν μέρα, δηλαδή το βράδυ της Ανάστασης, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά είναι οι πιο δύσκολες μέρες. Έτσι είναι, γιατί... Όταν βγαίναμε στρατό, λοιπόν, γιατί τώρα είναι... Οι δικοί μας άνθρωποι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι το 21, επαναλαμβάνω, να είναι μια καλή χρονιά για όλους και για εσάς και για τους δικούς σας ανθρώπους. Πείτε μου για τους αντιδημάρχους εδώ, για να περάσω στο θέμα που ακολουθεί. Μόνο την Ακονίδου αναβαθμίσατε. Και το Βάβα. Και το Βάβα. Του δώσατε περισσότερες αρμοδιότητες από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι, ακριβώς. Και η Ακονίδου έγινε άμεσος αντιδήμαρχος πολιτισμού, παίρνοντας και άλλους τομείς του πολιτισμού, όπως είναι η πινακοθήκη και τα μουσεία. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Βάβας ανέλαβε την αντιδημαρχία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αντικαταστάθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στα κληροδήματα, δηλαδή. Πλατώθηκαν κάποιες από τις άλλες αρμοδιότητες, έτσι ώστε να υπάρχει πάντοτε μια ισορροπία και να μπορεί κάποιος να τα επεξέλθει στα πολλαπλά καθήκοντα τα οποία έχει. Έγινε ενεργοποίηση όλου του στελεχειακού. Ξαναμοιράσατε αρμοδιότητες, δηλαδή, έτσι βλέποντας. Ναι. Έδωσα λοιπόν να κινητοποιήσουμε όλους τους συναδέρφους, όλους τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου με ειδικές αρμοδιότητες, έτσι ώστε να όλοι να συμμετέχουν στην άσκηση της εξουσίας και κατά αυτόν τον τρόπο να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε από όλους ό,τι καλύτερο μπορούν να δώσουν, έτσι ώστε να τρέξουμε πράγματα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το όφελος των συμπολιτών μας. Αρκετά νέα πρόσωπα, βέβαια, υπάρχουν στους εντεταλμένους συμβούλους. Σε αυτό που είπατε, δώσατε αρμοδιότητες. Εδώ τι έχετε, κάνετε και ένα τεστ σε κάποιους από αυτούς για το αν θα μπορούν σε επόμενη φάση να είναι αντιδήμαρχοι? Όλοι, εγώ πιστεύω δεν υπάρχει κανένα στη δημοτική μας ομάδα που δεν μπορεί να αναλάβει θέση αντιδημάρχου. Εξάλλου όλοι έχουν θέσεις ευθύνης. Οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του Δήμου κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Απλώς λοιπόν προσπάθησα όλους να τους δώσω και περαιτέρω αρμοδιότητες να τους ενεργοποιήσω περισσότερο από τα στενά όρια του νομικού προσώπου, το οποίο ο καθένας υπηρετούσε με πολύ επάρκεια. Και η κυρία Κοτσαντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο είναι συνάδελφος εξαιρετική και επομένως η έξοδος από την πανδημία αποτελεί το στίχημα και επομένως οι αρμοδιότητές της είναι ενεργοποίηση για τις πολιτικές, για τον εμβολιασμό που κουβεντιάσαμε προηγουμένως και θα ξεκινήσουμε μια σειρά δράσεων. Ο κ. Τσόλης, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στον αθλητισμό και στο κοινοκομείο. Τα κληροδοτήματα που είναι μια άλλη πολύ μεγάλη πρόκληση. Είναι και ένα είδος τεστ, να το ξαναρωτήσω, για να γίνουν αντιδήμαρχοι το 22 αυτοί οι εντεταλμένοι, κάποιοι από αυτούς. Για όλους η άσκηση της εξουσίας σε οποιοδήποτε τομέα, είτε είναι πρόεδρος νομικού προσώπου, είτε είναι αντιδήμαρχος, είτε είναι εντεταλμένος ή οτιδήποτε άλλο, είναι πάντοτε τεστ για όλους μας. Και επομένως εκτιμάς το, γιατί οι αλλαγές που θα γίνουν πάνω στη διετία, περιμένεις να δεις ακριβώς να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε, σε εισαγωγικά και με την καλή έννοια, ωραία, το μέγιστο των δυνατοτήτων που όλοι μας έχουμε. Ωραία. Κύριε Λυσάθ, ελπίζω μέσα στο 21 το πρώτο εξάμεινο να έχουμε καθαρίσει με τον κορονοϊό. Του χρόνου, τέτοια μέρα, ελπίζω να κάνουμε ένα ρεβεγιόν, να βρεθούμε όλοι μαζί στην κεντρική πλατεία, σε ένα μεγάλο ρεβεγιόν, να αλλάξουμε το χρόνο όλοι μαζί στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων το 21. Το υπόσχομαι. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Δημάρχε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Προσοχή. Αυτές τις λίγες επόμενες μέρες των γιορτών χρειάζεται μεγάλη επαγρύπνηση. Είδατε, μια στιγμιαία απώλεια της πειθαρχίας μας μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα. Και τις επόμενες ώρες αυτοσυγκράτηση. Αυτοσυγκράτηση τις επόμενες ώρες της αλλαγής του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημάρχε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ναι, οι αντιδήμαρχοι, όπως είπαμε για λίγο.